κυρία Τατιάνα Κάρκοβα, είναι Ουκρανή, κάτοικος Ηρακλείου. Πάμε να τη συναντήσουμε. Έχουμε αυτή την αντιπολεμική βέβαια διαμαρτυρία στην μνήμη των θυμάτων στην πλατεία Ελευθερίας και μάλιστα ένα κεράκι για κάθε παιδάκι το οποίο έχει χάσει τη ζωή του στον πόλεμο. Λοιπόν, πάμε. Κυρία Κάρκοβα, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Συνεχίζεται η ανθρωπιστική βοήθεια, η συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης, μια μεγάλη αγκαλιά από όλους τους κριτικούς. Την ίδια ώρα έχουμε και μια αντιπολεμική διαμαρτυρία, ένα δυνατό μήνυμα, σωστά? Σωστά. Το Σάββατο θα κάνουμε. Το Σάββατο. Για πείτε μας κάποιες λεπτομέρειες. Τι θα πραγματοποιήσετε το Σάββατο? Αυτή τη φορά σκεφτήκαμε να τιμήσουμε τα θύματα του πολέμου στην Ουκρανία. Και θα κάνουμε αυτή τη φορά, θα κάνουμε το Σάββατο στις 6 η ώρα. Συνήθως κάνουμε στις 12 η ώρα της Κυριακής, μεσημέρι, αλλά αυτή τη φορά θέλουμε να ανάψουμε κεράκια για να φαίνονται. Και σκεφτήκαμε ότι καλύτερα θα είναι απόγευμα. Θα τραγουδήσουμε κάποια τραγούδια, θα ετοιμάζουν και παιδάκια κάποιους στίχους και τραγουδάκια μήπως. Θα έχουμε και παιδιά και θα τραγουδήσουμε και ζωντανά κάποια άτομα, κάποια άτομα από την Ουκρανία θα τραγουδήσουν ζωντανά ουκρανικά τραγούδια. Μάλιστα. Κυρία Κάρποβα, πόση δύναμη παίρνετε έτσι μέσα από αυτές τις δράσεις που πραγματοποιείτε και δεν έχετε σταματήσει στιγμή εδώ και 40 και περισσότερες μέρες να κάνετε? Κοιτάξτε, νομίζω ότι όλοι εμείς, ο κάθε Ουκρανός, από τη στιγμή που υπάρχει πόλεμος, που ξεκίνησε 24 Φεβρουαρίου, δεν μπορεί να ηρεμήσει εκεί μέσα του. Και εμείς, από τη στιγμή που βρισκόμαστε μακριά, νομίζω ότι είναι όλα αυτά που κάνουμε, και με την ανθρωπιστική βοήθεια, και με συνεδρία που οργανώνουμε, με το meeting που θα κάνουμε, καταλαβαίνουμε και νιώθουμε ότι παίρνουμε μέρος σαν όλη την Ουκρανία. Ότι δεν είμαστε μακριά κάπου, παρόλο που βρισκόμαστε σε άλλη χώρα. Αλλά δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Και αυτό μας δίνει τη δύναμη, ότι είμαστε ένας λαός, ότι εμείς με αυτόν τον τρόπο υποστηρίζουμε την πατρίδα μας. Και δεν ξέρω πώς θα μπορούσαμε να μην κάνουμε τώρα κάτι. Κάνουμε αυτό που μπορούμε. Μάλιστα, τι να πούμε, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε? Σε κάθε συζήτηση που έχουμε, ολοκληρώνουμε τη συζήτηση με τους τρόπους που μπορεί ο καθένας από εμάς να σας βρει πού και τι μπορούμε να σας φέρουμε, τι έχετε ανάγκη. Καταρχήν, με την ευκαιρία, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσετε, με την ευκαιρία θα ήθελα όποιος θα μας ακούσει να ενημερώσω όλους τους ανθρώπους. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ, μεγάλο ευχαριστώ από όλους εμάς και από τους Ουκρανούς, πάντα ενώ από τους συμπατριώτες μας που βρίσκονται εκεί στην Ουκρανία, επειδή βλέπουν όλες τις φωτογραφίες που ανακοινώνουμε στο Facebook και σε όλα αυτά τα και στο Instagram όπου έχουμε, μας στέλνουν πάντα, πάντα μεγάλο ευχαριστώ και σε όλους τους Έλληνες που μας βοηθάνε. Με την ευκαιρία θα ήθελα να ενημερώσω όλους ότι την επόμενη εβδομάδα το κέντρο βοήθειας θα παραμένει κλειστό, λόγω του ότι δεν θα έχουμε χώρο, επειδή σε αυτό το χώρο, στο θεατρικό σταθμό, θα γίνουν κάποιες εκδηλώσεις και θα ανοίξουμε πάλι μετά από μία εβδομάδα. Γι' αυτό απλά όποιος θα με ακούσει τώρα, παρακαλώ να ξέρετε, εμείς θα ανακοινώσουμε βέβαια. Βέβαια. Να μην φέρνουν, επειδή δεν θα έχουμε πού να το βάλουμε. Ωραία, δεν θα είμαστε. Θα τα ξαναπούμε. Ούτως ή άλλως, κυρία Κάρκοβα, τα λέμε σχεδόν καθημερινά με κάποιον εκπρόσωπο. Από την Ουκρανία, βέβαια, άνθρωπο που βοηθά σε φιλανθρωπικές δράσεις. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Ραντεβού το Σάββατο, μας είπατε. Το Σάββατο στις 6 ώρα στην πλατεία, Ελευθερίας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Παραμένουμε.